Ιερέων ποδήρικα τα κοσμού και αιμάτων της ρήθρης επισταζόμενος. Το Δεσπότη Σου Χριστό μακαρά Ελευθερία σοφέ καθέρετα του σατάν Διόμοι παύση πρεσβεύων Υπέρ των πίστη τιμώντων Την μακαρίαν σου αθλητών ο βίος και τα θαύματα του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ελευθερίου, Επισκόπου Ηλυρικού. Ο ένδοξος μάρτης του Χριστού Ελευθέριος γεννήθηκε στην Ρώμη κατά τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα. Σε πολύ νεαρά ηλικία έμεινε ορφανός από πατέρα και ανετράφη με φόβο Θεού και αγάπη της αρετής από την ευλαβή μητέρα του Ανθία ή κατάλους Ευανθία η οποία μητέρα του είχε κατηχηθεί στην πίστη του Χριστού από τους μαθητές του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Τον εμπιστεύθηκε στον επίσκοπο της Ρώμης Ανίκητο για να ολοκληρώσει την μόρφωσή του και ο νεαρός Ελευθέριος επέδειξε τέτοια ικανότητα ώστε πολύ γοργά ανήλθε σε όλους τους βαθμούς της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Σε ηλικία 15 ετών χειροτονήθηκε διάκονος στα 17 του πρεσβύτερος και ήταν μόνο 20 ετών όταν ο Πάπας της Ρώμης τον χειροτώνησε επίσκοπο Ιλυρικού, περιοχής που αντιστοιχούσε στην σημερινή Δαλματία και η πυρωτική Ελλάδα. Οι ιεροί κανόνες των Αγίων Πατέρων που επέβαλαν την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας για την χειροτονία σε διάκονο του Τριακοστού για την χειροτονία σε πρεσβύτερο και η ηλικία μεγαλύτερη για χειροτονία εις επίσκοπων δεν είχαν καθοριστεί ακόμη την εποχή εκείνη. Οι ιεροί κανόνες και την ηλικία της χειροτονίας καθιερώθηκαν στην Σύνοδο της Νεοκεσαρίας το 324 μετά Χριστόν και στην Έκτη Οικουμενική Σύνοδο το 681 μετά Χριστόν. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, χάρη στον ζήλο της πίστεως, είχε καταστεί όριμος στην επίγνωση του Θεού, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και κατόρθωσε ο Άγιος Ελευθέριος να φέρει στην πίστη μεγάλο αριθμό ειδωλολατρών με τους λόγους του, οι οποίοι επιβεβαιώνονταν με πολυάριθμα θαύματα. Η φήμη του που όλο μεγάλωνε και τα θαύματα που ακολουθούσαν την διδασκαλία του, έφτασαν στα αυτιά του αυτοκράτορα, ο οποίος ανήσυχο εξαιτία της αυξανόμενης δύναμης της Εκκλησίας, έστειλε έναν από τους στρατηγούς του τον Φίλικα στην Αυλώνα, σημερινή Αλβανία, για να συλλάβει τον Άγιο Ελευθέριο. Ο Φίλικας όταν έφτασε στην Αυλώνα, βλέποντας το απαστράπτον πρόσωπο του νεαρού ιεράρχου εν μέσω του πυμνίου του, και εγωιτευμένος από την γλυκύτητα της διδαχής του, ο τραχής στρατιωτικός εγκατέλειψε με την σειρά του την ματαιότητα των εγκοσμίων, πίστευσε στο Χριστό και στην επαγγελία της αιωνίου ζωής. Βαπτίστηκε από τον Άγιο Ελευθέριο και παρουσιάστηκε μαζί του ενώπιον του τυράννου, αποζητώντας με ανυπομονησία την τελείωση δια του μαρτυρίου του αίματος ο ηγεμόνας ανέκρινε τον Άγιο Ελευθέριο και ο Άγιος παρέμεινε απαθής τόσο στις κολακίες όσο και στις απειλές του τυράννου. Ομολόγησε τον Χριστό ως Θεό αληθινό και διαβεβαίωσε τον τύρανο ότι τα βασανιστήρια δεν είναι παρά ένα παιχνίδι για όσους έχουν ενδυθεί το Σταυρό και ότι να πεθάνουν για τον Χριστό είναι για αυτούς χαρά, αγαλίαση και επαγγελία δόξη αιωνίου. Οι ειδωλολάτερες τότε έβαλαν τον Άγιο σε πυρακτωμένο κρεβάτι και κατόπιν τον τέντωσαν σε μία σχάρα και έχισαν πάνω του καυτό λάδι και άλλα καυτά υγρά. Ο Άγιος έμεινε ανέπαφος, σαν να τον δρόσιζε η Θεία Χάρις. Δίχως διόλου να χάσει την παρησία και το θάρρος του, ήλεγξε αυστηρά τον τύρανό που κατά δύο και τα ημέρα πρόβατα του Χριστού. Ο ύπατος της πόλεως Κορέμων, ο οποίος ήταν άνθρωπος σκληρόκαρδος και εφάνταστος σε θέματα βασανιστηρίων, υπέδειξε να κατασκευάσουν μία κάμινο με σουβλιά εχμηρά για να ρίξουν μέσα τον γενναίο αθλητή της πίστεως. Την ώρα όμως που ο Ελευθέριος προσευχόταν με διάπειρο ζήλο για την μεταστροφή των διοκτών του, ο θηριώδης κορέμων φωτίστηκε ξαφνικά από το Άγιο Πνεύμα και έτρεξε να υπερασπιστεί τον Άγιο. Ομολόγησε τον Σωτήρα Χριστό και εισήλθε άφοβα στην Κάμινο που είχε διατάξει να ανάψουν για τον Άγιο Ελευθέριο. Η χάρη του Θεού τον Κορέμονα τον κράτησε ανέπαφο από την φωτιά. Κατόπιν τελειώθηκε με αποκεφαλισμό. Καθώς ο Άγιος Ελευθέριος παρέμεινε απαθής στο πύρ του μαρτυρίου, τον έκλεισαν σε μία σκοτεινή φυλακή, όπου ερχόταν τακτικά ένα περιστέρι και του έφερνε τροφή. Έδεσαν κατόπιν τον Άγιο πίσω από άγρια άλογα που κάλπαζαν. Διεσώθη όμως από άγγελο Κυρίου και κατέφυγε στις ψηλές κορυφές ενός γειτονικού όρους εγκαταβίωσε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα μόνος μόνο το Θεό, με συντροφιά τα αγρίμια, τα οποία την ώρα που έψαλε την Θεία Ακολουθία έμεναν ασάλευτα, γεμάτα σεβασμό και ανέπεμπαν και εκείνα μαζί του τον σιωπηλό του σένο στον δημιουργό του σύμπαντος. Τον ανακάλυψαν όμως κάποιοι ειδωλολάτρες κυνηγοί και ο Άγιος συνελήφθηκε πάλι και εστάλει στην Ρώμη. Κατά την διάρκεια της πορείας του, μετέστερεψε στην πίστη του Χριστού τους φύλακες που ήρθαν να τον συλλάβουν και πολλούς άλλους ειδωλολάτρες, οι οποίοι έλαβαν την παλιγενεσία του Αγίου Βαπτίσματος. Τον έφεραν λοιπόν ενώπιον του τυράννου, ο οποίος διέταξε να τον ρίξουν στα θηρία στην αρένα, επειδή τότε γινόταν κάποιος εορτασμός. Και τα πιο άγρια θηρία όμως έπαιζαν στα πόδια του σαν άκακα γατάκια. Τέλος, ο Άγιος Ελευθέριος λυτρώθηκε από τον εφήμερο και ψεύτικο αυτό βίο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου δι' αποκεφαλισμού. Μόλις κατέπεσε η μάχαιρα στον αφιένα του Αγίου, η μητέρα του Ανθία, πλησίασε τρέχοντας το μαρτυρικό σκήνομα, το αγκάλιασε και δόξασε τον Θεό που με τόση ανδρία ο γιος της άθλησε για το όνομα του Χριστού. Οι δήμοι τότε ρίχθηκαν πάνω της και το αίμα της έσμιξε με εκείνο του Αγίου Ελευθερίου. Σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση, τον Άγιο Ελευθέριο επικαλούνται οικειοφορούσες γυναίκες για να έχουν εύκολο το κετό τε στου Σου Αγίου Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.